Νομικός Επίτροπος, ο Παύλος ο Ιάννου. Κύριε Επίτροπε, καλημέρα σας. Καλημέρα αγαπητέ Θανάση, καλημέρα στους ακροατές. Για να ακούσουμε ακριβώς τις εισηγήσεις σας, κύριε Επίτροπε, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Να μου επιτρέψετε έτσι πολύ σύντομα να διατυπώσω το γενικό περίγραμμα της κατάστασης όπως το αντιλαμβάνουμε, από το οποίο νομίζω προκύψουν και οποιασδήποτε εισηγήσεις. Αυτή τη στιγμή πρέπει να θεωρούμε βέβαιο ότι η ανθρωπότητα θα νικήσει τον κορονοϊό. Αυτό θα πάρει πολλούς μήνες και δεν θα συμβεί σίγουρα αύριο. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι πραγματικά εξαιρετικά κρίσιμη και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας από τα στατιστικά που ακούμε σχεδόν καθημερινά από την τηλεόραση, συνεχώς από την τηλεόραση, η πανδημία εξελίσσεται επικίνδυνα και έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για ολόκληρη την κοινωνία και προφανέστατα για την οικονομία. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι όταν ακόμα η επιστήμη θα μπορέσει να δαμάσει τον ιό και αντιμετωπίσει την πανδημία, οι συνέπειες για την οικονομία θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Δεν θα σταματήσουν και θα εξαφανιστούν αυτόματα. Και μάλιστα θα εξελίσσονται κατά τρόπο πολύ αρνητικό και επιβαρυντικό για ολόκληρη την κοινωνία. Και προφανέστατα για ολόκληρη την οικονομία. Αναπόφευκτα, αγαπητέ Θανάση, η καθημερινότητα του μέσου ανθρώπου, της οικογένειας, του αυτοργολοτούμενου, του μικρομεσαίου επιχειρηματία, του μεγάλου επιχειρηματία, όλων των επιχειρήσεων, θα επιβαρυνθεί. Θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ αρνητικά, σε διάφορους βαθμούς βέβαια και έκταση. Πρέπει να πούμε ότι ήδη το κράτος έχει λάβει και λαμβάνει έγκαιρα πολύ κατάλληλα οικονομικά μέτρα και αναμένεται συνέχεια μέτρα για στήριξη του συστήματος σε μικροοικονομικό επίπεδο αλλά και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό καθίστανται δυνατό εξαιτίας του γεγονότος ότι η ανάπτυξη των τελευταίων χρονών και η συνετή διαχείριση των οικονομικών μας επιτρέπει να λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα. Ήδη ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει πετύχει έναν εξαιρετικό πακέτο μέτρων στήριξης του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος πολύ, πολύ μεγάλης έκτασης και σημασίας. Επομένως, θεωρώ τώρα ότι είναι υποχρέωση των τραπεζών να διαδραματίσουν σωστά και ορθολογικά το ρόλο τους και φρονώ ότι την εποχή του κορονοϊού, της κορονοϊακής κρίσης, της πολύ μεγάλης αυτής ανθρωπιστικής αλλά και οικονομικής κρίσης, θα πρέπει άμεσα οι τράπεζες να προχωρήσουν στο να ακυρώσουν, επαναλαμβάνω, στο να ακυρώσουν σε πρώτη φάση και τουλάχιστον για τρεις μήνες όλες τις εκποιήσεις που σχετίζονται με περιπτώσεις κύριας κατοικίας, κύριας επαγγελματικής στέγης και γεωργικών χτημάτων που χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες επαγγελματίες γεωργούς. Να το ξαναπούμε αυτό, που σχετίζονται με πρώτες κατοικίες. Ναι, κατοικίες, κύρια επαγγελματική στέγη, γεωργικών χτημάτων που χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες επαγγελματίες γεωργούς. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση όπου είναι δυνατόν να δοθεί ευκαιρία, μια νέα ευκαιρία στους δανειολήπτες να φροντίσουν να προχωρήσουν σε κάποια αναδιάρθρωση, βεβαίως και εκεί θα πρέπει να εξετάζουν πολύ πολύ σοβαρά την περίπτωση ακύρωσης της ευκαιρίας. Επίσης θα πρέπει, νομίζω αγαπητέ Θανάση μου, να εξεταστεί η αναστολή της πληρωμής δόσεων σε όλες τις περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν επηρεαστεί ή επηρεάζονται από την κρίση με συνοπτικές διαδικασίες. Το τονίζω αυτό, με συνοπτικές διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε, η μικρομεσαία επιχείρηση, ο αυτοεργοδοτούμενος που εφαρμόζει τα περιοριστικά μέτρα που έχει ζητήσει η κυβέρνηση, αυτούς τους μήνες δεν θα είναι σε θέση να καταβάλει δόση. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει, χρειάζεται να τύχουν του κατάλληλου χειρισμού και ο πιο σημαντικός χειρισμός, ο πιο αποτελεσματικός χειρισμός σε αυτήν τη φάση είναι η αναστολή των δόσεων. Η οποία μάλιστα να μην επιφέρει χρέωση υπερημεριών και τα γνωστά. Mm-hmm. Επίσης, κάτω από τις περιστάσεις είναι νομίζω απαραίτητο να επαναξεταστεί το σχέδιο νεστία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο εφαρμογής του και να αναπροσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κορονοϊκή κρίση. Mm-hmm. Τέλος θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία
αλλαγή τη συμπεριφορά των τραπεζικών υπαλλήλων, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα στις συνθήκες που διαμορφώνει η κρίση. Συνθήκες ψυχολογίας των πελατών, κοινωνικές συνθήκες και όλα όσα δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πω εδώ και να εκφράσω για την ευαρέσκεια μου ότι προκύπτει από ορισμένες συζητήσεις που έχω και είχα πρόσφατα με ανώτατα στελέχη των τραπεζών ότι προτίθενται, εξετάζουν πράγματι την αναστολή των εκποιήσεων. Κάποιων εκποιήσεων της κατηγορίας που ανέφερα προηγουμένως. Οι εν λόγω σχεδιασμού του τραπεζικού συστήματος, αγαπητέ Θανάση, θα πρέπει να υλοποιηθούν και να ανακοινωθούν τάχιστο. Επιπρόσθετα, το επαναλαμβάνω το θέμα της συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά των τραπεζών την εποχή της κρίσης του κοροναϊκού και των τραγικών οικονομικών συνεπακόλουθων. Μα αντιλαμβάνεστε ο καθένας και είναι οικονομικά συνεπακόλουθα αυτή της κρίσης, οφείλει να χαρακτηρίζεται από πιο ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις που να χαρακτηρίζονται από συνενετικό ύφος προς τους πελάτες τους, με απότερο σκοπό να διαφυλαχτεί η σταθερότητα του οικονομικού συστήματος, να προστατευτεί ο κοινωνικός ιστός, ο οποίος θα υφίστανται τεράστιες πιέσεις αυτήν την περίοδο και επομένως να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον όπως κατανοείται σε μια ευνομούμενη δημοκρατική ανοιχτή κοινωνία όπως είναι η κοινωνία της Κύπρου. Μάλιστα. Πολύ σημαντικές και σοβαρές οι τοποθετήσεις σας, αλλά και η παρέμβαση, θα έλεγα, σε αυτό το σημείο, κύριε Επίτροπε, προς τις τράπεζες και τον τραπεζικό τομέα, για να αντεπεξέλθουν όλοι ουσιαστικά αυτοί. Ακριβώς, και προχωρώ σε αυτή την παρέμβαση καθηκόντως, διότι αντιλαμβάνεστε, παίρνουμε καθημερινά ποικιλόμορφα παράπονα στο γραφείο που σχετίζονται με τα θέματα που ανάφερα προηγουμένως και πάρα πολλές παραστάσεις γίνονται προς το γραφείο που σχετίζονται και με τη συμπεριφορά των τραπεζικών υπαλλήλων έναντι των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει, σας είπα προηγουμένως, εξαιρετικά επιτυχημένες οι ενέργειες του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για στήριξη του τραπεζικού συστήματος με ένα πακέτο πολύ μεγάλης έκπτωσης. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα, είναι ο καιρός οι τράπεζες να ανταποδώσουν. Μάλιστα. Να ανταποδώσουν εννοείται και τη βοήθεια που έλαβαν οι ίδιες σε προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα τώρα που έχουν τη δυνατότητα εξαιτίας αυτού του πολύ σημαντικού πακέτου που επέτυχε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας να τους παραχωρηθεί. Η καθηγόντως παρέμβαση σας, κύριε Επίτροπε, μας είπατε, μιλήσατε και με ανώτατα στελέχη τραπεζών, να αναμένουμε ότι θα εισακουστεί με βασικές ενδείξεις που έχετε. Ότι εξετάζουν σχεδιαστικά και φαίνεται να υπάρχει πρόθεση προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό ακριβώς τους καλώ την πρόθεση αυτή να την υλοποιήσουν τάχιστα, διότι πραγματικά είναι αδύρυτη ανάγκη πλέον να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον μέσα από τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού που θα προκληθεί με την συγκεκριμένη στάση από τις τράπεζες. Η κοινωνία είναι κουβαλά αυτή τη στιγμή τεράστιο βάρος. Και όταν λέμε δανειολήψεις, δεν εννοούμε μόνο τον απλόν οικογενειάρχη, τον απλόν άνθρωπο, αλλά εννοούμε και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της κυπριακής οικονομίας. Θα ήθελα και μια διευκρίνηση. Αναφερθήκατε σε ανάγκη επανεξέτασης του σχεδίου εστία για να αναπροσαρμοστεί ή να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, στις νέες συνθήκες της κρίσης. Ποια θα ήταν αυτή η θεμητή αναπροσαρμογή, κύριε Επίτροπε? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι ιδιαζόντως τεχνικό. Είναι εξαιρετικά τεχνικό το θέμα. Αυτές οι λεπτομέρειες και στον τρόπο που θα επηρεάσει το κοινό ειδική μελέτη πριν απαντηθεί το ερώτημα αυτό, και είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Οικονομικών και ο Σύνδεσμος Τραπεζών θα εξετάσουν ακριβώς αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά με τη δέουσα σοβαρότητα και θα προβούν τα δέοντα μέτρα σύντομα, διότι όπως γνωρίζετε τέλος του Μάρτη λύγει η διαδικασία του εστία. Ναι,
Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχετε ολοκληρώσει σε αυτό, θα ήθελα να τελειώσω την παρέμβαση αυτή. Θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία του να εφαρμόζουμε όλοι μας τα οποιαδήποτε μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης ή άλλα μέτρα προστασίας, υγειονομικής προστασίας από τον ιό, τα οποία εξαγγέλθηκαν κατά καιρούς του Υπουργείου Υγείας και Κυβέρνησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων εξαρτάται από την πειθαρχία με την οποία εμείς οι απλοί πολίτες, εμείς οι πολίτες εφαρμόζουμε αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, κύριε Επίτροπε, και θα ανακεφαλαιώσω τώρα όλα όσα έχετε πει. Τα σημείωνα καθώς μιλούσατε. Το πρώτο μέτρο που εισηγήσετε, η πρώτη σας εισήγηση μάλλον, άμεσα οι τράπεζες να ακυρώσουν σε πρώτη φάση για 3 μήνες όλες τις εκποίησεις που σχετίζονται με πρώτες κατοικίες, κύρια επαγγελματική στέγη και επαγγελματικά και γεωργικά χτήματα που χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς. Να δοθεί μια νέα ευκαιρία στους δανειολήπτες για αναδιάρθρωση, για να ακυρωθεί η εκποίηση και να εξεταστεί η αναστολή των δόσεων για όλες τις κατηγορίες άμεσα, χωρίς χρήση. Δεδομένου ότι οι δανειολήπτες συγκεκριμένοι έχουν επηρεαστεί από την δεδομένα της κρίσης. Παραδείγματος χάρη, ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας υπάλληλος ενός κρατικού οργανισμού, ο οποίος αμείβεται απρόσκοπτα από την εργασία του, αντιλαμβάνεστε, δεν υφίσταται ιδιαίτερη επιβάρηση οικονομική στη φάση αυτή τουλάχιστον. Γι' αυτό ακριβώς τον τρόπο η ακύρωση, η αναστολή των δόσεων θα αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί. Και μάλιστα υπογραμμίζω ότι αυτή η ακύρωση θα πρέπει να γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, ούτως ώστε να μην δημιουργείται συνοστισμός στις τράπεζες για υποβολή αιτήσεων κλπ. Μάλιστα, πολύ βασική προϋπόθεση. Όποιος έχει επηρεαστεί και από την κρίση, εκείνος θα βοηθηθεί περισσότερο ή πρώτος. Και η αναστολή να είναι χωρίς χρεώσεις υπερημερίας, και αυτό είναι σημαντικό. Επανεξέταση του σχεδίου εστία και αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες της κρίσης, και γι' αυτό το θέμα χρειάζεται εξειδικευμένη μελέτη. Και οι τράπεζες να εξετάσουν την αναστολή των εκποιήσεων. Αναφερθήκατε και στη συμπεριφορά των τραπεζικών υπαλλήλων και των τραπεζιτικών γενικότερα, να είναι πιο συνενετικοί, να έχουν συνενετικό ύφος. Και ύφος, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε γενικές γραμμές πρέπει να υπογραμμίσουμε, τελειώνοντας, ότι η αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας καταστροφικής κρίσης θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε πολύ πολύ μεγάλη να γίνεται προσεκτικά, με σύνδεση, το τονίζω, με σύνδεση και τρόπο συνεννητικών από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, από όλους τους φορείς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, η ανθρωπότητα γενικότερα. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και το δημοσιονομικό πακέτο για αντιμετώπιση της κρίσης. Προέρχεται από ένα μαξιλαράκι, το οποίο, οικονομικό μαξιλαράκι, το οποίο υπάρχει και διατίθεται. Υπάρχουν την ίδια ώρα οργανωμένα σύνολα επαγγελματιών που ζητούν από το κράτος στήριξη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ρεαλιστικά ομιλώντας, κύριε Επίτροπε, μετά και τη δημοσιονομική στήριξη όλων όσοι χρειάζονται να βοηθηθούν επιπλέον και περισσότερα σύνολα επαγγελματικά σύνολα? Εδώ ακριβώς εντοπίζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Η κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, κοινωνίες της Ευρώπης, η ανθρωπότητα ολόκληρη, θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί σε ό,τι αφορά οικονομικά θέματα, θέματα ιατρικής βοήθειας, θέματα ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης, αλλά και γενικότερων προσεγγίσεων στήριξης των χωρών, αλλά και των μεθόδων αντιμετώπισης της κρίσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η στιγμή να αποδείξει το ρόλο της και τη σημασία της η Ενωμένη Ευρώπη. Και θα τολμήσω να πω ότι αυτή η περίοδος, αυτή η συγκυρία
θα αποτελέσει είτε την αρχή της Νέας Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το τονίζω, την πραγματική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους. Είναι πολύ... Είναι ένα δίλημα. Είναι ένα δίλημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί, γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε και άλλες αναλύσεις που μιλάνε για μια νέα εποχή για την Δύση γενικότερα και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως στο θέμα και της αλληλεγγύης των κρατών και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται κρίσεις. Ναι. Είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο. Τα μέτρα οικονομικής στήριξης σε κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και η συνολικότερη υγειονομική προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης πρέπει να γίνεται κεντρικά και να εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να δίνεται ίση δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπεράσουν αυτόν τον ιδιαίτερα παράδοξο και παράξενο φαινόμενο που συνιστά αυτή τη στιγμή η κρίση του κορονοϊού. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε εκπρόσωπε, κλείνοντας, αντέχει η κυπριακή οικονομία αυτή την πανδημία? Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε το γεγονός ότι επειδή είχαμε τα τελευταία 4 χρόνια μια θεαματική ανάπτυξη και επειδή το κράτος ακολούθησε μια πολύ συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη λήψη συγκεκριμένων δραστικών μέτρων, οικονομικών μέτρων, αλλά και άλλων, για στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας, εν αναμονή των εξελίξεων που ελπίζουμε, όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασης μας, να οδηγήσουν σε πλήρη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και σταδιακά, το επαναλαμβάνω, σταδιακά και της οικονομικής κρίσης. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική για την άμεση παρέμβαση. Μια παρέμβαση η οποία ήδη συντελείται από το κράτος. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχω λίγο ακόμα από το χρόνο σας, κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ. Για να δούμε και λίγο το διεθνές πλαίσιο. Αναφερθήκαμε βεβαίως, αναφερθήκατε προηγουμένως, αλλά παρατηρείται μια ισχυρή πίεση στα διεθνή χρηματιστήρια, στις διεθνείς οικονομίες. Αυτή η κρίση αναμένεται να διοχετευτεί, αν είναι σωστή αυτή η λέξη, και στα μικρότερα κράτη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Είδαμε ξανά πως μια διεθνής κατάσταση, μια παγκόσμια κατάσταση επηρεάζει μικρότερα κράτη. Υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή την ώρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις δομές, στις οικονομικές δομές όπως έχουν δημιουργηθεί, έχουν εξηγιανθεί, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια και στην... Η κρίση στα χρηματιστήρια, η οποία δεν συνέβη και χθες ή προχθές, έχει αρκετές εβδομάδες που έχει επισυμβεί, άρχισε να διαφαίνεται και μάλιστα εντονότατα, αντανακλά ακριβώς την αβεβαιότητα από τη μια που επικρατεί στους επενδυτές για την πορεία και την εξέλιξη της κρίσης του κορονοϊού, από την άλλη όμως αντανακλά και αποκρισταλώνει τις πραγματικότητες της πραγματικής οικονομίας που εξαιτίας της διάρρηξης της αλυσίδας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, την απομείωση της ενεργού ζήτησης, αλλά και της αναμενόμενης περαιτέρω απομείωσης της ενεργού ζήτησης, αντιλαμβάνεστε, αυτό συνεπάγεται μείωση του εθνικού εισοδήματος ή των εθνικών εισοδημάτων στις επιμέρους χώρες και άρα μικρότερη ανάπτυξη, και επομένως ακριβώς οι επενδυτές αποφασίζουν για όλους αυτούς τους λόγους να αποεπενδύσουν από κινητές αξίες στα χρηματιστήρια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ναι, η οικονομική κρίση, η μεγάλη αυτή αναστάτωση που δημιουργείται εξαιτίας του κορονοϊού, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί σήμερα και αύριο, και δεν θα τελειώσει όταν η επιστήμη θα ανακαλύψει το φάρμακο για τον κορονοϊό. Η κρίση αυτή θα συνεχίσει για αρκετούς μήνες μετά, και ακριβώς, ναι, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, θα έχουμε διάφορα ποικιλόμορφα προβλήματα σε διάφορες χώρες, όχι μόνο της Ευρωζώνης, αλλά και παγκόσμια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σωστά η κυβέρνηση, σωστά το κράτος λαμβάνει τα συγκεκριμένα μέτρα και
σωστά σε πρώτη φάση τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβαν τα συγκεκριμένα μέτρα. Αναμένω βέβαια προσωπικά περισσότερα μέτρα, πιο θαραλέα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πιο συγκροτημένες και πιο συγκροτημένους σχεδιασμούς από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Το κράτος, η κυβέρνηση καλύτερα, ξεκαθάρισε ότι αυτό το δημοσιονομικό πακέτο έχει ακριβώς να κάνει και με το ζήτημα των θέσεων εργασίας. Μιλάμε για αναστολή εργασίας και όχι για απώλεια θέσεων εργασίας. Αλλά ωστόσο υπάρχει και ο κίνδυνος, κύριε Επίτροπε, αυτή η κρίση να δημιουργήσει απώλεια ή να προκαλέσει απώλεια θέσεων εργασίας. Και πού πρέπει να στραφεί η προσοχή. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και μάλιστα υπαρκτός και θα διαφανεί πολύ σύντομα σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Εάν για παράδειγμα κάποιο ξενοδοχείο το οποίο σχεδίαζε να ξεκινήσει δουλειά σε πλήρη έκπαιρση τον Απρίλιο-Μάιο και τον Απρίλιο-Μάιο για τους γνωστούς λόγους δεν θα μπορέσει να δουλέψει, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο να προσλάβει όλο το προσωπικό το οποίο σχεδίαζε να προσλάβει. Μάλιστα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό θα επιβαρύνει επιπλέον και τα δημοσιακά οικονομικά, έτσι. Προφανέστατα, όμως θέλω να πιστεύω ότι οι έγκαιροι λήψεις των μέτρων και οι λήψεις διάφορων άλλων παρεμφερών μέτρων, ιδίως με την συμπαράσταση του τραπεζικού συστήματος, όπως είπα προηγουμένως, θα μειώσει τις συνολικές επιπτώσεις στο μακροσύστημα, με αποτέλεσμα η απομείωση στις ενεργούς ζητήσεις στην οικονομία να είναι η ελάχιστη δυνατή. Μάλιστα. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς είναι ένα νευραλγικό θέμα αυτό της οικονομίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.